Και δεν σώζεται ο καλός άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος έχει το κατ' εικόνα, έτσι, και ο βαπτισμένος και ο αβάπτιστος έχει την εικόνα του Χριστού. Και αν δουλέψει σωστά στον εαυτό του, ακούγοντας και τη συνείδησή του, που είναι η φωνή του Θεού μέσα του, και την οποία επίσης την έχει ο κάθε άνθρωπος και ο αβάπτιστος, έχει συνείδηση. Βλέπετε, όλοι παγκοσμίως ξέρουν ότι το να σκοτώσεις είναι κακό. Πώς το ξέρουν? Πώς δεν υπάρχουν κάποιες φυλές που να λένε ότι είναι καλό να σκοτώνεις? Όλοι λένε ότι είναι κακό. Γιατί το λένε? Γιατί υπάρχει συνείδηση. Την έχει βάλει ο Θεός. Είναι δώρο, είναι πρίκα σε όλους τους ανθρώπους. Αξιοποιώντας ο άνθρωπος το κατ' εικόνα και τη συνείδηση, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Να είναι πολύ καλός άνθρωπος. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να σωθεί. Και τι φταίνε που μεγαλώσουν, ας πούμε, οι μουσουλμάνοι, τα παιδάκια αυτά? Γιατί να κολλάσουν, παράδειγμα, ενώ είναι καλοί άνθρωποι, δεν ήταν επιλογή δική τους, έτσι μεγαλώσανε, έτσι. Εμείς που είμαστε και βαφτισμένοι θα σωθούμε, τι λέτε? Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, αυτό το ερώτημα έρχεται πάντοτε. Δεν φταίνε, τι θα πει δεν φταίνε? Φταίνε, όλοι φταίμε, έτσι, γιατί όλοι είμαστε κληρονόμοι και συμπράττουμε με τον τρόπο μας κι εμείς σε αυτή την κακή κληρονομιά του Αδάμ. Έτσι. Ο Αδάμ έκανε μία μόνο αμαρτία και πέρασε η φθορά και η ροπή προς το κακό και ο θάνατος σε όλη την ανθρωπότητα μέσω του Αδάμ. Έτσι. Τώρα εμείς τι κάνουμε? Έχουμε τη συνείδησή μας, έχουμε τη φωνή του Θεού μέσα μας. Μιλάμε για τους αβάφτιστους τώρα. Ακούμε αυτή τη φωνή? Εγώ σας λέω, στην πλειοψηφία δεν την ακούμε. Οι περισσότεροι. Πάρτε, ακριβώς, πάρτε τους εμάς τους βαφτισμένους. Ακούμε τη συνείδησή μας οι βαφτισμένοι? Αφήστε το όνομα του Θεού, που είναι ένα έξτρα, ας πούμε, δώρο του Θεού, που δεν το έχουν οι αβάφτιστοι βέβαια. Ή τέλος πάντων δεν το έχουν τόσο εύκολο προσβάσιμο. Μπορεί και αυτοί τώρα με το διαδίκτυο και λοιπά να μάθουν κάποια πράγματα για το όνομα του Θεού. Αλλά άλλο να έχεις το Θεό μέσα σου, στο κέντρο της ύπαρξής σου, έτσι, και άλλο απλώς να προσπαθείς εγκεφαλικά να γνωρίσεις κάποια πράγματα για το Θεό. Αν ακούγαμε τη συνείδησή μας, ξέρετε, θα φτάναμε να γίνουμε ορθόδοξοι. Αλλά δεν την ακούμε. Μιλάω για τους αβάφτιστους τώρα. Είχα γνωρίσει ένα τέτοιο παιδί. Ήταν από το Ιράκ αυτός. Ήταν συμβολογράφος. Και ήταν ο άνθρωπος που άκουγε τη συνείδησή του. Δεν ήξερε. Μου μεθανός ήταν. Για νόμο Θεού κλπ. Αλλά ήξερε ότι το να εξαπατήσεις τον άλλον είναι αμαρτία. Είναι κακό. Όταν λοιπόν τον πίεζαν εκεί στην πατρίδα του να κάνει μία τιμία συμβολογραφική, είπε όχι. Και αυτοί βέβαια, όπως γίνεται συνήθως με τους διαφθαρμένους ανθρώπους, είχαν κοσμική δύναμη, τον συκοφάτησαν και τον έβαλαν στη φυλακή. Αδίκως. Έγινε ο πόλεμος του κόλπου τότε με τους Αμερικανούς στο Ιράκ. Βγήκε για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά πάλι θα τον πιάνε, θα τον βάζουν πάλι μέσα. Και αποφάσισε ο άνθρωπος να φύγει με τα πόδια. Και από το Ιράκ πήγε στη Συρία, Τουρκία. Και ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Πέρασε έξω από το ναό της Αγίας Σοφίας κάποια φορά, μπήκε μέσα και με το που μπήκε μέσα είπε: «Εδώ είναι ο Θεός». Πώς το είπε? Πώς το κατάλαβε? Με τη συνείδησή του. Γιατί λειτουργούσε η συνείδησή του. Και μέσα στο απογεινωγό βαφτίστηκε και όταν τον έβλεπε νόμιζε ότι είναι καμιά εικόνα που έχει κατέβει, ας πούμε. Ασκητικότητας με ένα κουμποσκήνι στο χέρι. Ναι. Πώς έγινε αυτό? Ποιος τον έπεισε? Είναι ο Θεός που είπαμε ότι κρούει. Δεν είναι αδικημένοι, έτσι. Ο Θεός κρούει. Δεν λέει στην Αποκάλυψη: «Έστηκα επί τη θύρα και κρούω». Έστηκα, θα πει στέκομαι. Ποιος στέκεται? Ο Θεός. Στη θύρα, ποια θύρα? Της καρδιάς. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Η χάρις είναι στην περιφέρεια της καρδιάς, στον αβάφτιστο. Σε ποιους? Μόνο σε εμάς ορθόδοξους? Σε όλους είναι. Παγκοσμίως. Ο Χριστός είναι στην καρδιά, απ' έξω και χτυπάει. Χτυπάει, χτυπάει. Πώς χτυπάει? Με τη φωνή της ειδήσεως.
με τη φωνή της συνθήσεως. Αυτό είναι το χτύπημα του Χριστού. Πόσοι ανοίγουν? Αυτοί που ανοίγουν, δεν υπάρχει περίπτωση, θα βρουν και το βάψιμα. Έτσι λέγει. Εκεί είναι το πρόβλημα, που δεν ακούμε τη φωνή του Θεού. Οπότε δεν είναι αδικημένος κανένας. Βλέπετε, ο Χριστός μας έλαβε πρόνοια και για αυτούς που ήταν στον Άδη και δεν είχαν ακούσει κήρυγμα, και τους έστειλε πρώτα τον πρόδρομο, να μην πούνε ότι είμαστε αδικημένοι, εμείς δεν ακούσαμε τον πρόδρομο. Ο πρόδρομος έφυγε πρώτος, έτσι δεν είναι? Αποκεφαλίστηκε από τον Ηρώδη και έπαιξε το ρόλο του προδρόμου και στις ψυχές που ήταν στον Άδη. Τις έκανε κήρυγμα προετοιμασίας. Όλους τους ανθρώπους δηλαδή, που είχαν έρθει μέχρι τότε στη γη, έτσι, από Αδάμ μέχρι τότε, που δεν είχαν ακούσει κήρυγμα μετανοίας του προδρόμου, άκουσαν τον πρόδρομο. Και μετά ήρθε και ο Χριστός και εκείνο το κήρυγμα μετανοίας. Και πάλι δεν πίστεψαν όλοι. Και στον Άδη, αυτοί που πίστεψαν, σώθηκαν. Βλέπετε, ο Θεός δεν αδικεί κανέναν. Είναι θαυμαστή η αγάπη του Θεού. Αν δεν ακούμε τη φωνή της συνθήσεώς μας, αδυνατίζει η φωνή της σιγά σιγά. Και υπάρχει και η περίπτωση να δημιουργήσουμε διαστραμμένη συνείδηση. Βέβαια. Μας λέει αυτό που μας εμπέδει. Ναι, ναι. Να σε πείσει, ας πούμε, ο άλλος ότι είναι καλό πράγμα να σκοτώνεις. Να σου δημιουργήσει διαστραμμένη συνείδηση. Και να σου πει, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να το σκοτώσεις αυτόν, γιατί άμα το σκοτώσεις, αυτός ξεχρεώνει αμαρτίες. Οπότε σκότωσέ τον. Ναι. Βέβαια. Καταλάβατε. Του κάνεις και καλό. Διαβατά. Αν δεν είμαστε άνθρωποι του Θεού, μπορεί να λειτουργήσει σωστά όμως συνείδηση? Αν είναι, ας πούμε, ο άνθρωπος απλός και, πώς να πούμε, με καλή διάθεση και ακούει τη συνείδησή του, λειτουργεί. Λειτουργεί. Αλλά όσο δεν την ακούς, έτσι, την καπακώνεις που λέει ο Παΐσιος, τη φημώνεις, την περιφρονείς, αδυνατίζει η φωνή. Και αν, ας πούμε, ακολουθήσεις και αλλότριες διδασκαλίες, παραπλανητικές, δαιμονικές ή και ανθρώπων. Πόσοι άνθρωποι διαστρέφουν τη συνείδηση των συνανθρώπων τους, με αυτά που λένε, με αυτά που γράφουν. Κλασικό παράδειγμα, δεν βλέπετε τώρα τι γίνεται με τους κίνεδους? Τον κίνεδισμό. Το λέω επίτηδες τη λέξη, γιατί θέλω να τη βγάλω από το λεξικό. Ο κίνεδος είναι αυτός που κινεί την εδώ, έτσι, είναι ομοφυλόφιλος. Αυτός που προκαλεί την τροπή δηλαδή. Λοιπόν, και έχουν επίσης ιδίως τα μικρά παιδιά ότι δεν είναι αμαρτία αυτό, τι αμαρτία, αυτό είναι κάτι το διαφορετικό. Καταλάβατε. Αυτό είναι διαστραμμένη συνείδηση. Δημιουργούν στα παιδιά διαστραμμένη συνείδηση. Και αύριο θα τους πούνε όλους αυτούς που λένε εναντίον αυτών των τόσο καλών ανθρώπων, να τους φάξετε. Να καθαρίσει η ανθρωπότητα από αυτό το μόλισμα. Καταλάβατε. Και μπορεί και να το ζήσουμε αυτό. Να έχουμε διωγμό για αυτό το λόγο. Επειδή εμείς θα λέμε αυτό που λέει ο Θεός. Που λέει ο νόμος του Θεού. Και θα μας πούνε εσείς δεν έχετε αγάπη. Όπως και τώρα ίσως το λένε αυτό. Καταλάβατε. Αυτό είναι η διαστραμμένη συνείδηση. Και τι αποτελέσματα μπορεί να έχει? Δεν λέει ο Χριστός μας ότι θα νομίζουν ότι προσφέρουν λατρεία στο Θεό αυτοί που θα σας καταδιώκουν? Καταλάβατε. Και οι ειδωλολάτρες που σφάζαν τους χριστιανούς, αυτό νομίζανε, ότι προσφέρουν λατρεία στο Θεό, στην Άρτεμη, στην Αφροδίτη, ας πούμε, γιατί καθαρίσανε τον τόπο αυτούς τους διαστραμμένους τους χριστιανούς που δεν θέλανε να προσκυνήσουν την Άρτεμη και το Δία. Καταλάβατε. Αυτή είναι η διαστραμμένη συνείδηση που δημιουργεί ο διάβολος και τα όργανα του. Σήμερα στην ανθρωπότητα, μέσω των σχολείων, έτσι, και της άθλης παιδαγωγικής, δημιουργείται μια γενιά που θα δεχτεί τον Αντίχριστο. Συστηματικά, αν το προσέξετε, θα το δείτε. Τα σχολεία μας ετοιμάζουν τη γενιά που θα δεχτεί τον Αντίχριστο. Συστηματικότατα. Και όχι μόνο τα σχολεία. Και τα παιδικά παιχνίδια και τα βίντεο, τα λεγόμενα παιδικά που δεν πρέπει ποτέ να βλέπουν τα παιδάκια μας. Και τα τραγουδάκια
και τα κινούμενα σχέδια, τα πάντα ετοιμάζουν τη γενιά που θα δεχθεί τον Αντίχριστο, που θα αγαπήσει τον διάβολο δηλαδή. Καταλάβατε. Πριν λίγα χρόνια τα μικρά παιδιά έβγαλαν το τραγούδι αυτό της Eurovision που είχε ανθρώπους με μάσκες, αν το θυμάστε. Την Νορβηγία ήταν, ποιο ήταν το συγκρότημα? Φιλανδία ήταν. Τα τέρατα. Λοιπόν, και τους ψήφισαν. Τα δεκάχρονα παιδάκια τους ψήφισαν. Που σημαίνει τι? Είναι τα παιδάκια που έχουν αγαπήσει πλέον τα τέρατα. Δηλαδή τους δαίμονες. Τους δαίμονες είναι έτσι.